Το πράσινο φως στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο σύγχρονο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από Χανιά μέχρι Ηράκλειο, συνολικού μήκους 107 χιλιόμετρων, άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Υποδομών. Είναι το σημαντικότερο οδικό έργο στη χώρα μας για τα επόμενα χρόνια και ίσως και ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος που θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η χάραξη του δρόμου σε κανένα σημείο δεν θα αμφισβητηθεί ουσιαστικά ριζικά από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή την εικόνα έχω και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Υπουργείο, γιατί αναγνωρίζεται μια δουλειά που έγινε πολύ εντατικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο στάδιο αυτό της υποβολής των τελικών προσφορών και όπως εκτιμάται εντός του 2023 θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος για τον δρόμο του μέλλοντος όπως έχει χαρακτηριστεί. Και ήρθαμε εδώ σήμερα να συζητήσουμε τα αιτήματα αυτά, πιθανόν κάποιες τροποποιήσεις που θα κριθούν αναγκαίες, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Με κάποιες βελτιώσεις που εντάξει, δεν θα πάμε και κόντρα στην κοινωνία, θα βελτιωθούμε, θα θέλουμε να γίνει το καλύτερο για να γίνει το έργο. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια θετική γνωμοδότηση που θα ανοίξει την πόρτα να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η υποβολή των τελικών προσφορών από τους 5 προεπιλεγέντες. Πιστεύουμε ότι μέσα στο 23 θα είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος. Η δική μου θέση είναι να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις των επιμελητηρίων. Εάν υπήρχε μια συνεννόηση από το αρμόδιο Υπουργείο καλύτερη με τους Δήμους της Κρήτης και με την Περιφέρεια, ίσως να μην είχαμε αυτά τα προβλήματα. Μαζί με το Δυτικής Κρήτης έχουμε ετοιμάσει ένα κείμενο από τον Αύγουστο με 41 σημαντικές παρατηρήσεις βελτίωσης αυτού του έργου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στη Χάραξη και όχι μόνο, σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ στο Ηράκλειο έμφαση δόθηκε στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Πρότασή μας από την πλευρά του Ελληνικού Επιμελητηρίου ήταν να γίνει ένα παράπλευρο δίκτυο το οποίο να διευθύνει την κυκλοφορία στους δύο πλησιέστερους κόμβους, και στον κόμβο του Φόδωλα και στον κόμβο της Αγίας Πελαγίας. Αυτό, από ό,τι γνωρίζω, έχει μπει στις προτάσεις της συζήτησης. Όπως υπάρχουν και θέματα παράπλευρο δρόμων, όπως ακόμα και η λειτουργία και η διατήρηση του υφιστάμενου δρόμου ως τοπικής σημασίας δρόμος, και μιλάω για τον υφιστάμενο εθνικό στην περιοχή της Παντάνασσας και στην περιοχή του Φόδωλα. Να λύνει τα θέματα των παράπλευρων δικτύων που είναι απαραίτητα, να συνοδεύεται με τα απαραίτητα τεπλημμυρικά έργα, να δούμε τα θέματα της όχλησης σε οικισμούς όπως είναι ο οικισμός του Παλαιοκάστρου και της Παντάνασσας. Έχουμε καταθέσει προτάσεις και για μετακίνηση, ας το πούμε, της χάραξης. Στο Ρέθυμνο γίνεται μια πρόταση για μια βελτίωση, αν θέλετε, της χάραξης όπως και των κόμβων στην περιοχή του Ρεθύμνου και ανατολικότερα στο Πάνορμο. Στα Δε Χανιά υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη χάραξη, αλλά το μεγάλο κομμάτι είναι πάνω στον υφιστάμενο με βελτίωση του οδοστρώματος. Θεωρώ το Υπουργείο σε μια σχέση αλληλοεπίδρασης θα πάρει τις ανησυχίες μας, προβληματισμούς μας. Εκείνο που θέλουμε να καταθέσουμε είναι τη διάθεσή μας να γίνει ο δρόμος. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτά τα οποία είναι οφθαλμαφανώς λάθος πρέπει να διορθωθούν. Ωστόσο, την τελική θέση επί των αλλαγών θα έχει το Υπουργείο Υποδομών. Στόχος όλων είναι να υπάρξουν οι λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και στη κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.